η Λάρισα και η Θεσσαλία ακόμα μετράνε τις πληγές από τις μεγάλες τυφωνικές πλημμύρες. Την ίδια περίοδο, μέρες σαν και αυτές, που πραγματικά ο λαός μας, απλοί άνθρωποι προσπαθούν να ανορθώσουν με τη ζωή τους, να σταθούν στα πόδια τους, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η προσπάθεια να αρπάξουν τα σπίτια του λαού και τις λαϊκές περιουσίες, τα διάφορα ΦΑΤ και η τραπεζική όμιλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναστολή που έδωσε η κυβέρνηση λίγη σε τρεις μέρες, στις 9 δηλαδή ας πούμε του Νοέμβρη, μη δίνοντας ουσιαστικά κανένα περιθώριο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζαν ούτως ή άλλως, να μπορούν πραγματικά να στηριχτούν για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Συναδέλφου που στις 14 του Νοέμβρη πληστηριάζεται το σπίτι του, είναι χαρακτηριστική αυτή η σκοπιμότητα που ανέφερα και πριν. Πραγματικά και αν αρπάσουμε ένα σπίτι από συνάδελφους, λοιπόν, έχασε μόνο τρεις δόσεις από την πληρωμή του δανείου που είχε, στεγαστικού δανείου, και βρέθηκε λοιπόν σήμερα να αντιμετωπίζει απέναντί του ένα ΦΑΤ, λοιπόν, την το value, να το αρπάξει κυριολεκτικά στο σπίτι. Είναι επίσης χαρακτηριστικό αυτής της διάθεσης και της πρόθεσης, γιατί δεν μιλάμε για πρόθεση διευθέτησης, λοιπόν, του δανείου, ότι ενώ έχει ζητήσει ξανά να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποπληρωμή, όπως και πριν, λοιπόν, αυτό η απάντηση που πήρε ήταν να του ζητηθεί και 150 ευρώ παραπάνω στη δόση, δηλαδή από 430 να πάει 580 ευρώ το μήνα δόση, και 10.000 πρόστιμο, τα οποία βεβαίως δεν αφαιρούνται από το συνολικό κόσμο.